Δύο σημαντικές ειδήσεις. Φαίνεται πως παρουσιάζει την τρέχουσα περίοδο η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας. Αυτές έχουν να κάνουν σε επικείμενα γεγονότα όπως η μετακόμιση του 12ου Δημοτικού Σχολείου, καθώς και η έναρξη υλοποίησης του προγράμματος των δωρεάν σχολικών γευμάτων. Με την υπηρεσία επικοινώνησε πρόσφατα ο ανάδοχος του έργου των σχολικών γευμάτων, προκειμένου οι συνεννοήσεις να ολοκληρωθούν και το πρόγραμμα να ξεκινήσει μέσα στο Νοέμβριο. Είναι η τρίτη χρονιά που το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε ακόμη περισσότερα σχολεία του Δήμου Καβάλας, αν και πέρυσι κατά τη δεύτερη χρονιά είχε υλοποιηθεί για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Φέτος η διαδικασία για την επιλογή αναδόχου εξελίχθηκε κανονικά και έτσι η διανομή των δωρεάν σχολικών γευμάτων θα εξελιχθεί όπως και σχεδιάστηκε. Τα γεύματα θα ξεκινήσουν την Τρίτη που μας έρχεται. Τρίτη 6 Νοεμβρίου δηλαδή. 6 Νοεμβρίου την Τρίτη, και αυτό γιατί πολύ αργά πήραμε σήμερα το έγγραφο, μένουν κάποιες λεπτομέρειες ακόμη για να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα λοιπόν την Τρίτη ξεκινούν τα γεύματα. Από τον αριθμό των γευμάτων τα οποία επί της αρχής είχαμε σχεδιάσει και τώρα είμαστε λίγο κάτω από το νούμερο, έχουμε σε επαφή με το Υπουργείο, διερευνώντας και καταθέτοντας εμείς όπως έχουμε συνοηθεί μια εισήγηση για επέκταση του προγράμματος και σε κάποια άλλη σχολική μονάδα. Αυτό βέβαια θα γίνει απόφαση σε δεύτερο χρόνο, θα ληφθεί. Ξεκινάμε λοιπόν την Τρίτη και ευελπιστούμε να έχουμε και είσοδο και νέα σχολικής μονάδας. Να αυξηθεί ο αριθμός των γευμάτων. Μέχρι στιγμής ποιες είναι οι σχολικές μονάδες, να τις αναφέρουμε. Ήταν οι 9 πρώην σχολικές, οι πρώτες δηλαδή, που μιλάμε από το Δήμο της Καβάλας, του κέντρου και εξεκτηνωμένες, δηλαδή Ζυγού, Κρινίδων δεύτερο, πρώτο και Φιλίππους, και έχουμε μέσα στην πόλη το 22, έχουμε το 19 μπήκε αυτά, το 5ο, το 2ο, και το 7ο και το ειδικό σχολείο. Συνολικά είναι 12 σχολικές μονάδες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την μετακόμιση των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών του 12ου Δημοτικού Σχολείου, επίκειται. Έχει ήδη αρχίσει όσον αφορά στον εξοπλισμό του σχολείου και σύντομα θα ολοκληρωθεί η μεταφορά των μαθητών. Αυτοί θα κατανεμηθούν στο 25ο και 15ο Δημοτικό. 5 μαθητικά τμήματα του 12ου θα φοιτήσουν στο 25ο Δημοτικό και τα 2 τμήματα στο 15ο. Η καθυστέρηση που παρατηρείται οφείλεται στην προετοιμασία των σχολείων, τα οποία θα υποδεχθούν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Υπολογίζεται ότι η μετακόμιση θα πραγματοποιηθεί των επόμενων 10 ημερών. Όταν το 12ο Δημοτικό αδειάσει, τότε θα εγκατασταθεί ο εργολάβος για την εκτέλεση του γνωστού δημοτικού έργου, της ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου.